Βέρος Μυτιλινιός Πλωμαρίτης, πολιτικός μηχανικός, διετέλεσε πρίτανη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου. Από το 2018 είναι πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Νεοσύστατου Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος και από τις τελευταίες εκλογές είναι ο νέος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Κώστας Μουτζούρης. Κύριε Περιφερειάρχα, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη και στο grtimes.gr. Εγώ καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέτετε για μας. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε καταρχάς πώς από την ακαδημαϊκή καριέρα αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική. Γιατί οι σπουδές σας είναι πάρα πολλές, εξειδικευμένες και μάλιστα ήσασταν και για την εποχή σας νομίζω πολύ πρωτοπόρος με τις σπουδές στο εξωτερικό και με τα θέματα, τα αντικείμενα δηλαδή που ασχοληθήκατε και κάνατε τα μεταπτυχιακά σας και όλες τις υπόλοιπες σπουδές. Χαρά μου που τα λέτε αυτά. Κοιτάξτε. Ολοκληρώνοντας ένα κύκλο στα πανεπιστήμια, θεώρησα ότι μπορούσα να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Και είχα έντονη παρότρινση από τους συμπατριώτες μου, τους Λεσβίους, να ασχοληθώ με το θέμα της περιφέρειας. Κυρίως διότι η περιφέρεια είναι ένα αντικείμενο, μια επιτελική θέση ο Περιφερειάρχης, και ο οποίος ασχολείται κυρίως με την κατασκευή, μελέτη έργων, με αναπτυξιακά έργα. Mm. Και επειδή το αντικείμενο που ασχολήθηκα στα πολυτεχνία επαγγελματικά είναι τα λιμάνια, τα λιμενικά έργα, είχα συνηθίσει να δρώ με έναν τρόπο αναπτυξιακό. Και λόγω της παροτρύνσεως και λόγω των φιλοδοξιών που έχω αναπτύξει μέσα μου και λόγω της αγάπης μου για τη Λέσβο, το Βόρειο Αιγαίο, αποφάσισα να ασχοληθώ. Ναι. Λοιπόν, συμπληρώνατε ένα χρόνο, πριν από λίγες μέρες, συμπληρώσατε ένα χρόνο από την εκλογή σας. Μάλιστα. Ως Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Ποιος είναι ο δικός σας απολογισμός? Και σκεφτόμουν ότι λέμε για Βόρειο Αιγαίο, αλλά πραγματικά ξεκινάτε από το Βορρά και φτάνετε μέχρι το Νότο. Αν υπολογίσουμε και τη Χίο και την Ικαρία. Σωστό, φτάνει μέσα. Μέχρι την Ικαρία. Ναι. Ξεκινώντας από τη Λίμνο, από τον Άγιο Στράτιο, φτάνει έως τη Λίμνο. Και περιλαμβάνει τους νεταίους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου. Ο απολογισμός. Κοιτάξτε, 1η Σεπτεμβρίου αναλάβαμε και το βασικό θέμα που αντιμετωπίσαμε ήταν το μεταναστευτικό. Κανείς δεν μπορεί να το φανταστεί, αν δεν ζει επί τόπου, τι είναι αυτό το πράγμα. Εκατοντάδες χιλιάδες, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν από αυτά τα νησιά στα περασμένα χρόνια. Σε πρώτη φάση ήταν πρόσφυγες, οι οποίοι έφευγαν από τους πολέμους της Συρίας, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι μετανάστες οικονομικοί, οι οποίοι παράνομα εισέρχονται στη χώρα μας, όχι για να μείνουν, να διέλθουν και να μεταβούν στο Βορρά, στη Βόρεια Ευρώπη. Άρα λοιπόν το κυρίαρχο θέμα ήταν αυτό το μεταναστευτικό. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο με κορύφωση τον περασμένο Φεβρουάριο-Μάρτιο, όπου μόνο στη Λέσβο φιλοξενούνται περί τις 30.000 άνθρωποι, είχαν εγκλωβιστεί. Στην Χίο περί τις 10.000, στη Σάμο ανάλογος αριθμός. Και όλος ο πληθυσμός του Βορείου Αιγαίου, έχοντας πλέον απειβδίσει από όλα αυτά τα χρόνια με την πίεση από το μεταναστευτικό, είχε ως κυρίαρχο θέμα και να πέθεται ελπίδες στην αντιμετώπιση, με όποιο τρόπο ήταν αυτός, αυτού του θέματος. Άρα μπορώ να πω η πρώτη εμπειρία μου ήταν η πίεση που ένιωσα λόγω του μεταναστευτικού. Μετά, βέβαια, σε αυτόν τον χρόνο μεσολάβησε και η δεύτερη κρίση που ήρθε να επιπροσθεθεί, η κρίση του κοροναϊού, την οποία αντιμετώπισε όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος. Άρα, το κυρίαρχο και ειδοποιώς διαφορά στη θητεία μας ήταν το μεταναστευτικό. Ναι. Σήμερα, πώς είναι οι προσφυγικές ροές σε αυτά τα νησιά? Κοιτάξτε, μετά το Μάρτιο, η κυβέρνηση παρούσα αποφάσισε να αλλάξει ρότα, να αλλάξει γραμμή. Μέχρι τότε δεν ασχολείται με κάποια σοβαρότητα να αντιμετωπίσει το θέμα. Μετά τα γεγονότα που είχαμε με τα περίφημα ΜΑΤ όταν ήρθαν στη Λέσβο και στη Χίο για την εγκαθίδρυση κάποιων κλειστών δομών, και μετά τα γεγονότα του Εύρου, η κυβέρνηση άλλαξε ρότα και επιτελεί το καθήκον της. Κάνει φύλαξη των σύνορων. Αυτή τη στιγμή τα σύνορα, τα θαλάσσια των νησιών μας φυλάσσονται. Και φυλάσσονται από το λιμενικό σώμα. Παρά τις δυσκολίες. Διότι είναι πιο εύκολο να φυλάει κανείς κάποια σύνορα να διασφαλίζει τα χερσαία παρά τα θαλάσσια. Τα θαλάσσια χρειάζονται πολλά μέσα, πλωτά κτλ. Όμως φυλάσσονται. Με αποτέλεσμα, ενώ κάθε μήνα το προηγούμενο διάστημα είχαμε από εκατοντάδες έως χιλιάδες εισόδους, όλους αυτούς τους τρεις τελευταίους μήνες, στη Χίο είχαμε μηδενικές εισόδους, στη Σάμο μηδενικές εισόδους και στη Λέσβο περί τις 200 τόσες. Που μπορεί να ακούγεται σαν αρκετές εισόδοι, όμως αν συγκρίνει κανείς, είναι κάτι το μελιτέο και ελπίζω ότι θα σβήσει και αυτό. Άρα έχουμε μηδενικές εισόδους. Μήπως ο μηδενικός αυτός αριθμός οφείλεται όντως στην παγκόσμια αυτή πανδημία του COVID-19? Ή έχει να κάνει και με τις διπλωματικές σχέσεις, με την εξωτερική πολιτική, ακόμα και ο Ερντογάν, δηλαδή ότι τους μάζεψε και ότι μπορεί και χειρίζεται αυτούς όλους τους μετανάστες που κρατάει, γιατί έχει εξαπολύσει ευθεία απειλή ότι εγώ κρατάω 1 εκατομμύριο μετανάστες και αν θέλω μπορώ να τους αφήσω και να έρθουν σε εσάς. Όλα αυτά που αναφέρατε παίζουν το ρόλο τους, αλλά πιστέψτε με, επειδή τα ζω τα γεγονότα, το κυρίαρχο είναι ότι υπάρχουν εντολές
στα σώματα ασφαλείας που δεν υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα να φυλάνε τα σύνορα. Ναι. Αναφερθήκατε σε εκείνα τα περιστατικά, τα οποία έφεραν όλους σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και ήθελα να σας ρωτήσω αν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις σας με τον Μαξίμου. Κοιτάξτε, όταν έλαβα τα καθήκοντά μου, συνομίλησα με τον εαυτό μου, με την οικογένειά μου και είπα, αφού κερδίσαμε αυτή την εκλογή, εδώ και πρόσθετα κοιτάξουμε να εξυπηρετήσουμε, να υπηρετήσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του λαού που μας εξέλεξε. Και όχι τις ιδεολογίες μας. Αν έρθουμε σε σύγκρουση με την ιδεολογική μας ταυτότητα και με τον δικό μας χώρο, θα προτιμήσουμε να εξυπηρετήσουμε τους κατοίκους. Και έτσι λοιπόν δεν είχα κανένα ενδιασμό να εναντιωθώ στην εφαρμοζόμενη, όπως σας είπα τότε, πολιτική. Τώρα, ο ίδιος σας είπα ότι γίνεται σωστή φύλαξη και επαινώ την κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, ήταν σύμφωνα με τη συνείδησή μου το ότι έκανα και ενδεχομένως θα ξανακάνω, εάν ομιγένει το χρειαστεί ανάγκη. Όμως οι σχέσεις μας είναι ιδεολογικές σχέσεις και είναι πλήρως εν ενεργεία και πλήρως εν εξελίξη και πλήρως όπως θα ήθελα να είναι. Ναι. Ούτως ή άλλως είστε φύλλα προσκύμενος στην Νέα Δημοκρατία, ήσασταν και υποψήφιος βουλευτή. Ψηφίζω την Νέα Δημοκρατία, είμαι φύλλα προσκύμενος. Βέβαια στις εκλογές κατήλθα ως υποψήφιος ανεξάρτητος. Γιατί ανεξάρτητος? Κοιτάξτε, μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές κανείς πρέπει να είναι ανεξάρτητος, δεν μπορεί να έχει συλλέξει περισσότερους ψήφους, δεν είναι τόσο πολύ πολιτικοποιημένες. Όμως υπήρχε και ένα πολύ πεζός λόγος, ότι ο χώρος στον οποίο είναι ιδεολογικός ανήκω υποστηρίζει άλλον υποψήφιο. Ναι. Βλέπω ότι φοράτε την καρφίτσα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Βεβαίως. Είχατε συνάντηση με τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα? Βεβαίως, είχαμε τον Ζέρβα, με εντυπωσίασε. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει μια αντιμετώπιση αντιγραφειοκρατική, μου κάνει πολύ καλή εντύπωση. Και είμαι δάσκαλος, έχω κρίνει εκατοντάδες ανθρώπους για να γίνουν καθηγητές στο Πολυτεχνείο, πέραν των φοιτητών, και δεν είναι, η κρίση μου δεν είναι τόσο εύκολη. Ούτως άλλως είστε και συνάδελφοι, και εκείνος πολιτικός μηχανικός. Νέος συνάδελφος είναι. Από ό,τι θυμάμαι. Του έθεσα το ερώτημα που έκανε τη διπλωματική, τον οποίο καθηγητή δούλεψε, για να τον τοποθετήσω. Του πήρατε συνέντευξη. Λοιπόν, αφορμή που συναντιόμαστε στη Θεσσαλονίκη είναι μια περιοδία που έχετε ξεκινήσει, προκειμένου να καταφέρετε να προσελκύσετε τον εσωτερικό τουρισμό, γιατί φέτος όπως φαίνεται, ακόμα και αν ανοίξουν τα σύνορα που ανοίγουν την ερχόμενη Δευτέρα, για το εξωτερικό δηλαδή, φαίνεται ότι είναι περιορισμένη η ζήτηση. Πείτε μου για αυτή την πρωτοβουλία και για αυτή την καμπάνια. Κοιτάξτε, η ανάλυση που έκανα σαν μηχανικός, σαν τεχνοκράτης και οι συνομιλίες που είχαμε ειδικούς, με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι φέτος είναι αβέβαιη η προσέλευση τουριστών εκ του εξωτερικού. Μπορεί να έρθουν, μπορεί από κάποιες χώρες να μην έρθουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να ποντάρει εκεί σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα, σκέφτηκα ότι υπάρχει μια μεγάλη μάζα που θέλουν να κάνουν διακοπές, που θα κάνουν διακοπές και ειδικά μετά την ταλαιπωρία του κορονοϊού, ενώ τον εσωτερικό τουρισμό. Και έτσι λοιπόν είπαμε να κάνουμε focus, να επικεντρωθούμε στον εσωτερικό τουρισμό. Συνεχεία, το δεύτερο που σκέφτηκα, έλεγα πώς κάνουμε αυτή την καμπάνια. Και αμέσως στο μυαλό μου ήρθαν οι δεσμοί που έχουν ιστορικά υπάρξει μεταξύ της Βορείου Ελλάδος, της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, της Θράκης και των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Δεν ζείτε στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει ένα attachment, μια σύνδεση των Βόρειο Αιγαίο πελεγητών με τους Βόρειο Ελλαδίτες. Άρα είπα πρέπει να το δούμε με την καλή έννοια, να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Και έτσι συμβολικά, σημειολογικά, συμφεροντολογικά ξεκίνησαμε την καμπάνια από τη Βόρειο Ελλάδα και επειδή υπάρχει καλή συγκοινωνία μεταξύ των νησιών Καβάλα, άρα Μακεδονία, βρεθήκαμε εδώ με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και με τους συνεργάτες μας και διασχίζουμε από Ανατολή προς Δύση την Μακεδονία. Υπάρχει καλή σύνδεση με τα νησιά σας με την Καβάλα, αλλά έχει ανύπαρκτη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, το έχετε συζητήσει? Κοιτάξτε. Έχω ασχοληθεί με το θέμα υπό δύο ιδιότητες. Του καθηγητού των λιμενικών έργων, άρα και τις διασυνδέσεις των λιμένων στο Πολυτεχνείο καθηγητού, αλλά ταυτόχρονα διετέλεσα Γενικός Γραμματέας Λιμένων. Και έχω ασχοληθεί. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Αν μιλήσει κανείς με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, του λένε το εξής. Ας πάρουμε την περίπτωση της Λέσβου. Η Λέσβος, για να πάει ένα σκάφος από τη Λέσβο στην Καβάλα ή από τη Λέσβο στη Θεσσαλονίκη, είναι περίπου περί τα 60 μίλια περισσότερο το να πάει η Θεσσαλονίκη. Διότι η γεωγραφική θέση της Μητροπόλεως αυτής είναι στο βάθος του Θερμαϊκού. Κατά συνέπεια, μια εταιρεία θα προτιμούσε να εξυπηρετήσει τη ίδια πελατεία πηγαίνοντας 60 μίλια λιγότερα, διότι θα έκαιγε πετρέλαιο λιγότερο κατά 60 μίλια. Και ταυτόχρονα θα ήταν και λιγότερες οι ώρες του ΠΛΟΑ. Πέραν αυτού, έχει γίνει και το εξής. Έχει τεθεί σε
ενεργεία σε χρήση εδώ και πολλά, κάποια χρόνια, η Εγνατίωδος. Η οποία Εγνατίωδος, μια σύγχρονη οδός, με σύγχρονες προδιαγραφές, η οποία φέρνει τη μια, πολύ, τη μια περιοχή με την άλλη πολύ κοντά. Η Καβάλα είναι κεντροβαρικά τοποθετημένη στο βόρειο κομμάτι της Ελλάδος και έτσι προτιμούν αυτό. Και δεν είναι τυχαίο ότι από τη Θεσσαλονίκη, αν δείτε, δεν υπάρχουν πλέον ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις. Υπήρχαν διασυνδέσεις με τις σποράδες από τη Θεσσαλονίκη, νομίζω έχουν εκλείψει και αυτές. Εδώ υπήρχε με το Αιγαίο. Δεν υπάρχουν. Πάει η Δημητρούλα που πήγαινε στη Σύρο. Βέβαια, αυτές οι γραμμές, αυτά τα πλοία, τα σκάβη, ήταν λίγο πρωτόγωνα. Ενώ το σκάφος που τώρα εξυπηρετεί τρεις φορές την εβδομάδα τη Μακεδονία με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και νοτιότερα, είναι πολύ σύγχρονο πλοίο και είναι στις ώρες του ακριβές. Αυτά τα Δημητρούλα και όλα τα άλλα, η εφαρμογή του ωραρίου τους δεν ήταν επακριβής. Μπορούσε να φτάσει όταν ήθελε, μπορούσε να αναχωρήσει όταν ήθελε. Άρα είναι μια καλή διασύνδεση, όχι με τη Δημητρόπολη Θεσσαλονίκη, με την Καβάλα. Θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτή τη σύνδεση. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η τουριστική περίοδος. Ξέρετε, είναι και το εμπόριο, τα προϊόντα και επίσης αυτά τα νησιά έχουν όλα στρατό. Τα φανταράκια για να ταξιδέψουν πρέπει να πηγαίνουν μέχρι την Καβάλα. Καταλαβαίνετε τι δυσκολίες μπορεί να δημιουργεί. Θα ήταν πολύ καλύτερο και το έχω ακούσει και από πολλούς Λεσβίους, χιούς που ζουν στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, μου λένε: μα γιατί δεν έχουμε το πλοίο. Αλλά είναι καθαρά επιλογή των εταιριών, οι οποίες, αν το κράτος επέλεγε να χρηματοδοτήσει μια τέτοια γραμμή, μπορεί να υπήρχε. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μέχρι τώρα. Ναι, ως άγωνοι ας πούμε. Λοιπόν, πάμε στην καμπάνια. Βεβαίως. Καταφέρατε και μαζέψατε σπουδαίες προσωπικότητες και αγαπημένα πρόσωπα. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μιμή Ντενίση, Στέλιος Ρόκος, βοηθήστε με, ποιον δεν θυμάμαι. Θα στα πω τώρα ενδικά. Ναι. Κοιτάξτε, και εδώ ήταν μια σκέψη τεχνοκρατική. Είπα, εάν αρχίσουμε να προβάλλουμε στην τηλεόραση, είσαι πράκτορες, είσαι δημοσιογράφος όπως εσείς, τοπία ωραία της Λέσβου ή της Χίου ή της Άμμου, αδιάφορο είναι για πολλούς, έχουν δει πάρα πολλά ωραία τοπία. Αν στην τηλεόραση ξαφνικά παίξει ένα διαφημιστικό με κάποιες ακτές από τη Λέσβο, μπορείς να τις δει, έχει δει πολλές ακτές. Ενώ λέω, αν βάλουμε κάποιο πρόσωπο γνωστό τη showbiz ή δημοσιογράφο γνωστό, όταν δει κανείς σε χρόνο άσχετο, που δεν είναι χρόνος εκπομπής του, ένα πρόσωπο γνωστό να μιλάει, λέει τι λέει τώρα τούτος, τι γυρεύει εδώ. Και έτσι λοιπόν επιλέξαμε για όλα τα νησιά τα μεγάλα, τα πέντε μεγάλα νησιά, να βρούμε έναν άνθρωπο πολύ γνωστό πανελληνίως. Γιατί η Λίμνο, όπως αναφέρατε, που να κατάγεται από το νησί, όχι άσχετο. Έτσι, για τη Λίμνο επιλέξαμε τον Στέλιο το Ρόκο, ο οποίος περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Λίμνο. Για τη Λέσβο επιλέξαμε την Αταλία Γερμανού, η οποία με τον πατέρα της, τον Φρέντι Γερμανό, τη Μυτιλίνη, περνάγανε τις διακοπές τους. Για τη Χίο επιλέξαμε τον Ολυμπιονίκη, τον Μαραθωνοδρόμο, τον κύριο Μερούση. Για την Σάμου επιλέξαμε τον κύριο Αυτιά, για να έχουμε και ένα εκπρόσωπο δικό σας. Πρέπει να έχουμε και ένα εκπρόσωπο των δημοσιογράφων. Ούτως ή άλλως ο κύριος Αυτιά σας διαφημίζει τη Σάμου ούτως ή άλλως. Λοιπόν, δεν κάνει ευκαιρία να επισημαίνει και να υπενθυμίζει. Την υποχρεώσαμε να το κάνει πιο εντατικά τώρα. Σωστό. Και για την Ικαρία επιλέξαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη, η οποία είναι από την Ικαρία. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι, θα δείτε, θα το παρακολουθήσετε, κάναμε κάποια βίντεο, κάποια φιλμ των 30 δευτερολέπτων, γιατί παραπάνω κουράζει. Το μήνυμα μπορεί να περάσει και σε 30 δευτερόλεπτα, όπου με ένα πολύ μοντερνό τρόπο παρουσιάζουν και προσκαλούν τους θεατές να μεταβούν εκεί. Ναι. Και η Μιμή Ντενίση ως πρέσβυρα. Η Μιμή Ντενίση θα έρθω και εκεί, ως πρέσβυρα του Βόρειου Αιγαίου. Την ευχαριστούμε πολύ, γι' αυτό μας έκανε την τιμή. Παρουσιάζει γενικά το Βόρειο Αιγαίο. Επρόκειτο το Μάιο που πέρασε να ξεκίναγε το γύρισμα ενός φιλμ στη Λέσβο. Θα ακόμα στα αναρρογή και έτσι λοιπόν αναπτύξαμε ένα δεσμό μεταξύ. Λοιπόν, θέλω τώρα εσείς, κύριε Περιφερειάρχα, να μου πείτε από το κάθε αυτό νησί που είναι στην περιφέρειά σας, τι ξεχωρίζετε. Και θα ξεκινήσω βέβαια από το δικό σας. Τη Λέσβο. Από τη Λέσβο. Αναφέρεστε σε θέμα τοπίου, προσδιορισμό χωριού ή προϊόντος. Και τα δύο. Εγώ θα ήθελα. Πώς τα χαρακτήριζα κάθε νησί. Ναι. Εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να σας λέω το νησί και εσείς να μου λέγατε. Μια λέξη. Ουνολεκτικά. Ή, ναι, το δέντρο που υπάρχει του Μυριβίλη. Ο Πλάτανος. Δεν ξέρω, ο καθένας κρατάει από κάθε νησί. Θέλετε με μία λέξη να σας πω ένα χαρακτηριστικό του νησιού. Ναι. Λοιπόν, Μυτιλίνη, Λέσβος. Συγγραφής πολιτισμός. Σάμος. Πυθαγόρας, ευπαλήνιο όριγμα. Χίος. Μαστίχη, Όμηρος. Λίμνος. Ήφαιστος, Ανεμόησα. Ικαρία. Ικαρία, μοναδικό νησί. Νησί που συγκεντρώνει όλη την νεολαία για τα γλέντια του. Όλη την νεολαία, αλλά είναι και με τους μακροβιότερους κατοίκους. Είναι και αυτό κάτι το οποίο τώρα προωθείται. Και πάμε στα μικρά. Φούρνη. Ένας παράδεισος. Θήμενα. Μεγαλύτερος παράδεισος. Αϊστράτης. Ένα πράσινο νησί. Ινούσες. Νησί εφοπλιστών. Και τα ηρωικά ψαρά. Ηρωικά, σφαγμένα ψαρά. Αυτά είναι.
Τα Ιπατόλα. Τα Ιπατόλα. Και εσείς. Και κάποιες βραχονισίδες. Και κάποιες βραχονισίδες. Τι γίνεται με τους Τούρκους λοιπόν ως γείτονες? Είστε σχεδόν απέναντι. Νομίζω ότι και η περιφέρεια βλέπει Τουρκία. Βεβαίως. Πάρα πολύ. Το παράθυρό σας δηλαδή. Η Σάμος είναι σε απόσταση αναπνοής. Κανείς ακούει τον κόκορα όταν το πρωί κελαϊδάει. Τι γίνεται με τους γείτονες? Καταρχήν να σας πω ότι όλες οι πρωτεύουσες των νησιών που αναφέρατε είναι στην ανατολική ακτή. Βλέπουν την Τουρκία. Για ποιο λόγο? Διότι ήταν ο ζωτικός χώρος από την αρχή, είναι αρχαίες πόλεις, ήταν ζωτικός χώρος όλων αυτών των περιοχών. Δεν ήταν η Θεσσαλία ή ξέρω εγώ, η Στερεά Ελλάδα απέναντι, δυτικά, ήταν ανατολικά. Άρα όλες οι πόλεις βλέπουν ανατολικά. Ήταν ο ζωτικός τους χώρος. Με αυτές ζούσαν, με αυτές πλούτιζαν. Οι σχέσεις θα μπορούσαν να ήταν πολύ άριστες. Και στο επίπεδο των κατοίκων, των πολιτών, είναι πολύ καλές. Εξαιρώ την παρούσα περίοδο με τον κορονοϊό που έχουν διακοπεί οι επαφές με ακτοπλοϊκές. Ναι, ναι. Όμως θα μπορούσαν να ήταν άριστες. Αν δεν έτρεφαν κάποιες έτσι επιθετικές τάσεις, ακόμη και οι κάτοικοι, όχι μόνο η ηθήνουσα τάξη. Και όντως, σε περιόδους, όχι με κορονοϊό, είχαμε πολλές δεκάδες χιλιάδες επισκεπτών στη Χίο, στη Λέσβο, στη Σάμο. Και φαντάζομαι θα επανέλθει. Σε περιόδους κάθε εβδομάδα παζαριού απέναντι στις πόλεις Τουρκίας, χιλιάδες Έλληνες μεταφέρονται εκεί για να αγοράσουν από φέτα έως κουρτίνες. Άρα λοιπόν, αν θέλετε, οι σχέσεις είναι και, αν θέλετε, ψυχικά κοντά, είναι κοντά οι άνθρωποι αυτοί, οι ομοίαν με τους δε, αλλά αφετέρου και εμπορικά βρίσκονται κοντά. Όμως η πολιτική δηλητηριάζει και τους Έλληνες και τους Τούρκους. Οι μεν Τούρκοι με την επιθετικότητα που επιδεικνύει η ηθήνουσα τάξη τους, οι δε Έλληνες με τον φόβο ότι οι Τούρκοι μπορεί να κάνουν κάποιο απονεμένο διάβημα. Ναι. Κινδυνεύουμε να μας κλέψουν τουρίστες? Ή επειδή είμαστε καλύτερα στα νούμερα του COVID? Όχι, είναι γεγονός ότι η Τουρκία σε περίοδο 20 ετών έκανε φοβερή πρόοδο στον τουρισμό. Έγιναν μεγάλες τοποθετήσεις κεφαλαίων, κατασκευές ξενοδοχείων από ξένες εταιρείες και έχουν μεγαλύτερους αριθμούς τουρισμού από ό,τι έχει η Ελλάδα. Βέβαια είναι πιο συμπαγής χώρα, πιο μεγάλη ακτογραμμή στο Αιγαίο. Αλλά άλλοι επιλέγουν την Τουρκία. Την Τουρκία επιλέγεται κυρίως από μαζικό τουρισμό. Από τουρισμό, αν θέλετε, πιο φθηνό. Mm-hmm. Στην Ελλάδα έρχονται πιο επιλεγμένοι τουρίστες. Στα δε νησιά του Αιγαίου που μιλάμε τώρα, είναι ψαγμένοι επισκέπτες λόγω του ότι είναι νησιά όχι εύκολο τουρισμού, νησιά πολιτισμικά, νησιά περιβαλλοντικά, θρησκευτικά. Έχουν πάει κανείς για άλλο. Πάει για γαστρονομία, πάει για να προσκυνήσει, πάει να επισκεφθεί μοναστήρια, να δει ναοδομία, να κάνει περιπατητικές διαδρομές, να κάνει bird watching, να δει παρτίζει τα πουλιά. Είναι ειδικές κατηγορίες τουρισμού. Πάνε άνθρωποι οι οποίοι είναι συγγραφείς να συγγράψουν. Αναρωτιέμαι τι σας έχουν πει οι επιχειρηματίες των νησιών σας και αν είναι διατεθειμένοι να βάλουν κι άλλο, θα έλεγα εγώ, νερό στο κρασί τους για να μπορέσουν να στηρίξουν την εθνική οικονομία, γιατί αυτό κάνουν. Κοιτάξτε, σας μιλήσω με ειλικρίνεια. Ασκώ μια κριτική στους επιχειρηματίες του τουρισμού ότι σε περιόδους δύσκολες τα περίμενε όλα από την πολιτεία, από το κράτος. Πρέπει οι ίδιοι να βάλουν νερό στο κρασί τους, όπως λέτε, είτε στο επίπεδο των τιμών, είτε στο επίπεδο των προσφορών. Περίμενα να κάνουν προσφορές περισσότερες και νομίζω θα το κάνουν τώρα. Και όχι να περιμένει κανείς από την πολιτεία να τα παράσχει όλα. Φαντάζομαι ότι θα είναι ένα γερό σοκ φέτος. Πάμε να το απαλύνουμε όσο μπορούμε και αυτό νομίζω θα προσγειώσει πολλούς από εμάς. Προφανώς γι' αυτό είστε και εδώ, για να τους βοηθήσετε. Για να βοηθήσω. Ναι. Και νομίζω είναι η πρώτη φορά από ό,τι ακούω που ένας περιφερειάρχης περιφέρεται ανά τα Σρήμας και τα Σαγιάς, διαφημίζοντας τα νησιά και θυμίζοντας ότι υπάρχει και μια υποχρέωση στους υπόλοιπους Έλληνες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκεί φυλάνε θερμοπύλες, φυλάνε τα σύνορα της Ευρώπης, φυλάνε τα σύνορα της Ελλάδος. Κατά συνέπεια, έχουμε μια ηθική υποχρέωση να τους ενισχύσουμε. Λέτε τέτοια και θα σας κατηγορήσουν πάλι ότι έχετε τάσεις ιδεολειψιών ακροδεξιών. Δεν είμαι ακροδεξιός καθόλου. Αν ρωτήσετε στα πανεπιστήμια που υπηρέτησα, θα σας πούνε ότι δεν είμαι καθόλου και ακροδεξιός. Αλλά είμαι Έλληνας. Αγαπάω την πατρίδα μου. Ναι. Δεν παραχωρώ σπιθεμένα από την πατρίδα μου. Είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας. Αλλά δεν είμαι ακροδεξιός. Και έχουμε ανάγκη βέβαια τέτοιες στιγμές. Βεβαίως. Το αίσθημα, βεβαίως το εθνικό. Και προσπαθώ να το καλλιεργήσω και σε άλλους. Καταθέσατε την προηγούμενη εβδομάδα μια μηνυτήρια αναφορά. Θέλετε να μου μιλήσετε γι' αυτό? Βεβαίως. Μια ομάδα που δραστηριοποιείται με τους μετανάστες και η οποία ονομάζεται Μόρια Corona Awareness Team, ομάδα ευαισθητοποίησης για τον κοροναϊό της Μόριας, που απαρτίζεται από αλλοδαπούς, είχε μια ανακοίνωση 21 Μαΐου, όπου εκεί μιλούσε για διάφορα θέματα, ανάμεσα στα οποία έλεγε ότι αναφερόταν στο ελληνικό κομμάτι της Λέσβου, υπονοώντας σαφώς ότι το κομμάτι της Μόριας, όλη αυτή η ευρεία περιοχή, δεν ανήκει στη Λέσβο, δεν ανήκει στην Ελλάδα, είναι επικράτεια ελληνική. Κανείς εκλεγμένος, κανείς Έλληνας πολίτης δεν θα μπορούσε να το ανεχθεί αυτό. Οπότε
Επειδή βγάλανε μια διευκρινιστική ανακοίνωση ότι έγινε κλάθους, lapsus linguae, αλλά ζήτησε από την ελληνική δικαιοσύνη να το διερευνήσει και να δει τι υποκρύπτεται. Λοιπόν, πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Για διακοπές πολιτισμού, για διακοπές προσκυνήματος, για διακοπές περιβαλλοντικές, για διακοπές γαστρονομικές, ουζοποσιακές γιατί όχι. Πλωμάρι. Κυρίαρχο. Κυρίαρχο. Λοιπόν, κλείνοντας, ποιοι είναι οι στόχοι σας, δηλαδή θέλετε, τι έχετε βάλει ως σκοπό στο τέλος της θητείας σας να έχετε κάνει για αυτά τα νησιά σας? Πρώτο, να αυξήσω την απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ. Γιατί τα νησιά αυτά ήταν ουραγοί στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ. Απορρόφησαν μόνο το 18% ενώ τελειώνει η περίοδος προγραμματική και το 82% δεν απορροφήθη. Όταν οι άλλες περιοχές έχουν απορροφήσει το 35% ή το 30%. Αυτό το 18 με 35 είναι πολλά δισεκατομμύρια. Άρα θα προσπαθήσω ως μηχανικός να υλοποιήσω κάποια έργα περισσότερα από ό,τι έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα. Θα προσπαθήσω να βάλουμε παρέα με τους συνεργάτες μου, με όλους τον πληθυσμό, να βάλουμε μια τάξη στο μεταναστευτικό, που είναι κυρίαρχο αυτό. Κυρίαρχο. Εσείς εδώ μπορεί να μην το έχετε καταλάβει πλήρως, να το βλέπετε λίγο εξ αποστάσεως. Όμως για τους πληθυσμούς εκεί και την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί επί 5 χρόνια είναι κυρίαρχο. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Περιφερειάρχα, σε αυτό, ότι μόνο αυτός που ζει οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να έχει άποψη. Αναρωτιέμαι όμως ότι μήπως και οι νησιώτες το πρώτο διάστημα από αυτή την κατάσταση επωφελήθηκαν σε μια περίοδο που δεν ήταν τουριστική, δεν είχαν επισκέπτες στο νησί τους, οπότε ναι, κακά τα ψέματα, πρόσφυγες μετανάστες είχαν ένα κομπόδεμα μαζί τους που αναγκαστήκαν και το αφήσαν στο νησί με κάποιον τρόπο. Μήπως τώρα που αυτά τελειώσανε και αυτοί που έρχονται είναι ακόμα πιο φτωχοί, τώρα μας ενοχλούν? Απορία εκφράζω. Εν μέρει έχετε δίκιο. Είναι γεγονός ότι στην πρώτη φάση, τότε που υπήρχε η έξοδος από τη Συρία, που ήταν η εσπευσμένη έξοδος σε πανικό, υπήρξαν φαινόμενα τέτοια όπως τα λέτε, και θα ήταν κανείς θα εθελοτυφλούσε αν δεν το παραδέχεται. Όμως τώρα, τα τελευταία 4 χρόνια, είναι έξοδος οικονομικών μεταναστών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, καταλαβαίνουν το πρόβλημά τους, γιατί και Έλληνες και εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα επεδίωξαν να κάνουν μια καλύτερη ζωή σε άλλες χώρες, είτε ήταν Αυστραλία, ήταν Γερμανία, ήταν Αμερική. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας άνθρωπος, ανεξαρτήτως χρώματος, ανεξαρτήτως θρησκείας, έχει δικαίωμα στο όνειρο, έχει δικαίωμα στη βελτίωση της ζωής του. Όμως ταυτόχρονα επί 5 χρόνια έχουν ταλαιπωρηθεί αυτά τα νησιά. Ναι. Αλλά όχι εις βάρος όλων των υπολείπων, εννοείται. Ναι. Να ζήσουν κι αυτοί, αλλά όχι εις βάρος όλων των υπολείπων. Έχετε φτάσει σε κάποια νησιά ή σε κάποιες περιοχές οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να είναι περισσότεροι από τους κατοικούς? Σας λέω ότι χαρακτηριστικά την πρωτεύουσα της νήσου Σάμου είναι η πόλη του Βαθέως, το Βαθύ, η οποία είναι μια μικρή πόλη των 7.000 κατοίκων και οι μετανάστες υπήρξε περίοδος που ήταν περισσότεροι. Ναι. Ήταν περισσότεροι. Στη Λέσβο είναι πολύ πιο μεγάλο το νησί, πιο μεγάλος ο πληθυσμός και η αναλογία δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο που λέτε, αλλά υπήρξε. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ θα κάνουμε χειραψία? Εγώ όλη την περίοδο έκανα. Κάνατε? Βεβαίως. Δηλαδή τι δεν... Είμαι αντάρτης της δεξιάς. Μη μου λέτε τέτοια. Θέλετε να μου πείτε ότι πιστεύετε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός? Νομίζω ότι υπήρχε κορονοϊός, υπάρχει κορονοϊός, αλλά νομίζω ότι κάπου σε κάποια σημεία υπήρξε υπερβολή. Να κεράσω λίγο αντισηπτικό. Με χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά μετά μπορούμε να κάνουμε χειραψία λοιπόν. Γι' αυτό το κάνω. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να ικανοποιηθήκατε από τη συνέντευξη. Νομίζω όλα τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.